ρούχα, το γιορτάσαμε εμείς ψυχή μας και νομίζω πως το αξίζουμε ακόμα παραπάνω επειδή έκαναμε πολύ σκληρή δουλειά αυτούς τον τελευταίο καιρό. Αυτή η επιτυχία χτίστηκε με πολύ σκληρή δουλειά, με τις ατομικές προπονήσεις μας και πως το θέλαμε πιο πολύ και ότι ήμασταν πιο πολύ ομάδα. Ήμασταν πάντα κοντά στις χάρες και στην κλίβη. Προς το παρόν το όνειρο μου είναι να ακολουθήσω τα χρόνια του παθμού μου, να παίξω εγώ στην Ομόνια. Εγώ πιστεύω πως τώρα είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε εκεί είμαστε, να πρωτοπονηθούμε σκληρά και νομίζω με την πολύ σκληρή δουλειά, επιμονή και πίστη θα καταφέρουμε να παίξουμε στην πρώτη μας. Πολύ χαρούμενος, πιστεύω δουλέψαμε σκληρά όλοι και προμηθείς και εμείς και ευτυχώς καταχτήσαμε το πράθυρο. Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στην πρώτη ομάδα της Ομόνιας, να παίξω σαν βασικός. Πρώτα ξεκινώ και παίζω μια φανέλα και μετά για μένα και για την ομάδα. Είναι η ευκαιρία μας και ελπίζουμε πως με τη σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε. Χαρούμενος που μετά από τόση σκληρή δουλειά καταφέραμε και ανταμυφθήκαμε με την κατοχτήση του πρωταθλήματος. Σίγουρα πολλά καλό το κλίμα τώρα στην ομάδα. Πάντα ήταν, είμαστε μια οικογένεια και νομίζω ότι οι επιτυχίες χτιστήκαν στη σκληρή δουλειά, ότι είχαμε όρεξη στη σωστή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και ότι είχαμε χαρακτήρα πρωταθλητή από την αρχή. Ένα στόχο μου γύρω από το σφαίρο είναι να παίξω επαγγελματικά στην Ομόνια πρωτίστως, να ανταμυφθώ από το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε κάθε μέρα πιο σκληρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε μια ημέρα στην πρώτη ομάδα, να παίξουμε για τη φανέλα της Ομόνιας και για τον κόσμο. Γιατί δικαιωθήκε η ομάδα μου γενικά ως ομάδα για τη σκληρή δουλειά που έκαναμε τόσο καιρό στο γήπεδο και δικαιωθήκαμε την κατοχή του πρωταθλήματος. Χτίστηκε στη ομαδικότητα μας, στη χημεία μας, τον προπονητή μας, τους προπονητές μας γενικά. Βοηθήσαν μας, ήμασταν όλη την ώρα μαζί και κοντά όλοι οι παίχτες και με την ομαδικότητα καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρωταθλήμα. Δικός μου στόχος από μικρό ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σιγά σιγά με τη βοήθεια των προπονητών μου και με όλων των ανθρώπων γύρω μου πάω προς το να πιστέψουν σε εμάς, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολλά σκληρή και εμείς οι προπονητές μας για να βγάλουμε κάποιους παίχτες και ότι με την άνοδο κάποιων παίχτων στην πρώτη ομάδα να βοηθηθούν, να βοηθηθεί η πρώτη ομάδα, γιατί είμαστε σπλάχνα τους και σχεδόν 8 χρόνια που είμαστε εδώ και προσπαθούμε με σκληρή δουλειά να βγούμε πάνω, να πιστέψουν σε εμάς βασικά. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία σε όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί. Δουλέψαμε σκληρά από την αρχή του προαθλήματος, συγκεντρωμένα σε κάθε προπόνηση και ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο στο ΜΑΣ. Ήμασταν πάντα συγκεντρωμένοι, σαν ομάδα, μια οικογένεια και τούτο ήταν το κλειδί της επιτυχίας μας. Όπως του καθενός που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, προσωπικό μας στόχος είναι να γίνουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο μέλλον, γιατί αγαπούμε αυτό που κάνουμε και αυτό είναι ο στόχος μας. Όπως κάναμε τώρα που παίζαμε για την Ομόνια, για το τριφύλι που έχουμε στην καρδιά, όλοι νιώθαμε τι σημαίνει να είσαι Ομονιάτης, να έχεις το τριφύλι στην καρδιά. Πώς να πιστέψεις σε εμάς, γιατί το ταλέντο είναι μεγάλο, και να πιστέψεις στον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο πρόσωπο είναι να παίζεις σε αυτό το μεγάλο σωματείο και όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι Ομονιάτης και να παίζεις με το τριφύλι στην καρδιά. Και καταλαβαίνουμε
πόσο σημαντικό είναι για μας που είμαστε σε αυτό το σωματείο. Καλό αποτέλεσμα ήρθε μετά από μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά και από την στιγμή που ήρθα στην Ομόνια, μετά από 3-4 χρόνια που προσπάθησα να μπω στην Ακαδημία, είχα τώρα την ευκαιρία, δηλαδή μιλώ για το καλοκαίρι, όταν ήρθα, έδωσαν την ευκαιρία να έρθω να δουλεύω στην Ομόνια, να βοηθήσω την Ομόνια, επειδή και εμένα βοήθησε σαν ποδοσφαιριστής, σαν βοητός προπονητής όταν ήρθα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ήρθα εδώ με ένα στόχο να δουλεύω σκληρά και να δώσω ό,τι μπορώ για να μεγαλώσουμε παίχτες και να φτάσουν να παίζουν στην πρώτη ομάδα, επειδή είμαι σίγουρος ότι ορισμένοι θα έχουν την ευκαιρία να παίζουν, εξαρτάται μόνο από τον εαυτό τους αν θα παίζουν ή όχι. Από την στιγμή που ήμουν και ποδοσφαιριστής και βοητός προπονητής εδώ, έμαθα τι σημαίνει Ομόνια. Δηλαδή Ομόνια χωρίς πειταρχία δεν γίνεται. Όπου πάει Ομόνια πρέπει να έχει, οι παίχτες της Ομόνια πρέπει να έχουν νοοτροπία νικητής και πειταρχία. Ξεκίνησα από την αρχή, δεν ήταν εύκολο καθόλου, πρώτα απ' όλα με πειταρχία, στην προπόνηση, στο παιχνίδι, στην αγωνιστική πειταρχία, μιλώ για την αγωνιστική πειταρχία και μετά έκαναμε πάρα πολλή δουλειά και ακόμα πρέπει να δουλεύουμε για την νοοτροπία τους. Η γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το επίπεδο που είμαστε εμείς, υπάρχουν ένα νουκλέ 6-7 ποδοσφαιριστές που κάνουν την διαφορά και νομίζω ότι αν θα συνεχίζουν σοβαρά, αν θα κάνουν καλή ζωή, ποδοσφαιρική ζωή, αθλητική ζωή, να μην πάρουν φτερά, ξέρω εγώ, να μην πάρουν νούτι και αέρα, να πιστεύουν ότι έγιναν παίχτες γρήγορα. Αν θα συνεχίζουν δηλαδή με πολύ σοβαρά δουλειά και με πολύ σκληρή δουλειά, είμαι σίγουρος ότι θα φτάνουν και να παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Ο στόχος μας από την αρχή ήταν να μεγαλώσουμε παίχτες, να φτάσουν να παίζουν στην πρώτη κατηγορία στην ομάδα μας, στην Ομόνια. Αλλά το ίδιο, ο άλλος στόχος που τον έχουμε είναι να μεγαλώσουμε ανθρώπους που να συμπεριφέρονται στην ζωή όπως πρέπει, σοβαρά, να ξέρουν για ποιο λόγο ζουν, να ξέρουν να παλεύουν για ό,τι θέλουν να κερδίζουν. Για τον κόσμο της Ομόνια μπορώ να πω μόνο ότι να είναι σίγουροι πάντα ότι εμείς εδώ σαν προπονητές, μιλώ για την γνώμη μου, ότι θα κάνω ό,τι θα κάνω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι εξαρτάται από εμάς να μεγαλώσουμε παίχτες, να βοηθήσουμε την Ομόνια, επειδή εγώ Κύπρο χωρίς την Ομόνια δεν την βλέπω.